Διαφημίσεις ήταν, πέρασαν και πάλι μαζί στο Αποσπόντα, μαζί με τον Αλέξανδρο Χατζή και την Κατερίνα Τοπάζη. Όμως να πάμε στο επόμενο θέμα που έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Και ποδόσφαιρο ευαισθητοποιημένο αυτή τη φορά. Για να δούμε. Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου πλησιάζει στη λήξη του, αλλά χθες άρχισε ένα άλλο πρωτάθλημα διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Μιλάμε για το εσωτερικό τουρνουά των κοινοτήτων για εξαρτημένα άτομα. Μια προσπάθεια που σίγουρα αξίζει την προσοχή και τη συμπαράσταση όλων μας. Ο πρώτος αγώνας έγινε χτες, κατά από τη βροχή, μεταξύ των ομάδων του Νόστου και της Τροφής και τη συμμετοχή παλαιών ποδοσφαιριστών, παλέμεχων ποδοσφαιριστών, αλλά και την υποστήριξη της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία ήταν εκεί και ετοίμασε το ρεπορτάζ που θα δούμε αμέσως τώρα. Το δικό τους αγώνα δίνουν στο ταρέν του ποδοσφαίρου τα μέλη των θεραπευτικών κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ. Μοναδικός αντίπαλος, η εξάρτηση και τα ναρκωτικά. Αυτό το τουρνουά είναι σαν μια πρόταση ζωής, ας πούμε. Τι για τον κόσμο, άμα θέλει να έρθει να δει. Στο τουρνουά συμμετέχουν οι 5 θεραπευτικές κοινότητες, παλέμαχοι δημοσιογράφοι και ιέρα. Να δείξουν στον κόσμο ότι τα παιδιά μας πλέον έχουν ξεφύγει από τα ναρκωτικά με τον αγώνα, με την πάλη που κάνουν, χωρίς κανένας ειδήσει υποκατάστατο. Μόνο με τη δύναμη της θέλησής τους. Προπονητής τους παίχτες του πρωταθλήματος της ζωής, ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής Μίλτος Παπαποστόλου. Η πολιτεία δυστυχώς είναι απούσα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό είναι το θλιβερό. Όλα αυτά που γίνονται, γίνονται με ιδιωτικές πρωτοβουλίες από ανθρώπους μεροκαματιάριδες. Τιμή μας εμείς οι παλέμαχοι ΔΕΗΤΕ να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στα παιδιά αυτά που κάνουν προσπάθεια να κερδίσουν τη ζωή επί 24 ώρου βάσεως. Εμείς αδικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Το αποτέλεσμα μας αδικεί, ασφαλώς. Ναι, η στροφή είναι καλή ομάδα σίγουρα. Είναι πολύ καιρό μαζί, όλα τα παιδιά παίζουν από ό,τι ξέρω. Εμάς η ομάδα είναι 6 μηνών. Δεν υπάρχουν καμένα χαρτιά πλέον, ότι όλοι είμαστε εδώ και μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Και η ζωή είναι ένα συνεχής αγώνας. Μια πραγματικά πολύ σημαντική προσπάθεια που πρέπει να ευαισθητοποιήσει τους πάντες και όχι μόνο μία μέρα που γίνεται ένας αγώνας, αλλά καθημερινά. Και μάλιστα πιστεύω δεν πρέπει να βλέπουμε πάντα τα θέματα αυτά από την άσχημη τους πλευρά και από τη μελοδραματική. Yeah. Τα παιδιά είναι εκεί, κάνουν αυτό που κάνουν και μάλιστα όπως είπε ο ένας, αδικήθηκαν κιόλας. Βέβαια και δεν υπάρχουν καμένα χαρτιά, είναι εκεί, αγωνίζονται, θέλουν να ζήσουν. Λοιπόν, κατά πόσο παιδιά πιστεύετε ότι καταστάσεις σαν αυτή, ένα πρωτάθλημα ας πούμε, για παιδιά εξαρτημένα, προσπαθούν να κάνουν ένα αγώνα και να ξεφύγουν από την κατάσταση στην οποία έχουν μπλέξει, μπορούν να βοηθούν αυτά τα πράγματα, αυτές τις καταστάσεις, τους δίνουν κάποια διέξοδο, Αλέξανδρε? Βέβαια, για να ξεφύγει κανείς από κάτι τέτοιο, χρειάζεται να ασχοληθεί με κάτι το οποίο να του αποσπά πολύ και αρκετή ενέργεια, να έχει σκοπό επίσης ένα στόχο, ένα σημαντικό πράγμα. Από το να κλειστεί κανείς μέσα στο δωμάτιο και να χτυπιέται και να προσπαθεί, και σίγουρα δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ή με το να κάνει απλά παρέες και παρεούλες και το βράδυ πάλι. Είναι καλό όταν επίσης αυτά τα παιδιά κουράζονται, τρέχουν, κοιμούνται ίσως μετά, προσέχουν τη διατροφή τους. Όλα αυτά βοηθάει πολύ η άθληση. Σίγουρα. Και έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις πέρα από αθλητισμό. Τα παιδιά αυτά να βοηθούνται και πάρα πολύ από καλλιτέχνες. Με κάποιες συναυλίες που γίνονται ειδικά για αυτούς, για τα ναρκωτικά, είναι γνωστές αυτές τις καμπάνιες. Πολλοί συμμετέχουν τραγουδιστές. Εσύ, Κατερίνα, θα ήσουν ετοιμημένη ποτέ να βοηθήσεις, είτε σε μια συναυλία, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο? Και τι θα μπορούσε να κάνεις? Ναι, με όλη μου την ψυχή. Αν θα μου δοθεί κάποια στιγμή μια τέτοια. Άμα θα μου γίνει μια τέτοια πρόταση, θα το έκανα πραγματικά με όλη μου την ψυχή. Βέβαια, είναι πολύ διαφορετικό αυτό που κάνουν με τον αθλητισμό. Εκτονώνονται οι ίδιοι. Εμείς απλά μπορούμε να τους ψυχαγωγήσουμε. Απλά έχουν μία συμμετοχή. Ενώ εδώ είναι μία φοβερή εκτόνωση για τους ίδιους και πιστεύω ότι το πνεύμα του αθλητισμού είναι πολύ σημαντικό στον οποιοδήποτε άνθρωπο και πόσο παραπάνω σε ανθρώπους. Κατά πόσο όμως υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες, γίνονται τέτοιες προσπάθειες, δηλαδή βλέπω αποσπασματικά, ελάχιστες, σε κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, αλλά από εκεί πέρα τι γίνεται? Τώρα μιλάς γενικά από εμάς τους καλλιτέχνες. Στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και γενικά. Νομίζω ότι γίνονται πολύ λίγες. Δεν ξέρω ποιος στέγει αυτό. Δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα ακόμη. Δεν μου έχει δοθεί η δυνατότητα να τα δω από κοντά. Αλλά από ό,τι βλέπω γίνονται πάρα πολύ λίγες. Και δεν ξέρω γιατί. Θα έπρεπε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε πιο πολλά πράγματα εμείς. Πιστεύω. Μίλησες λίγο πριν για εκτόνωση των παιδιών αυτών. Εσύ μετά από...